Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα CVSim. Το πρόγραμμα CVSim σχεδιάζει για να εξομοιώνει κυκλικά πολυτομογραφήματα για εκπαίδευση στα φοιτητικά εργαστήρια χημίας. Το CVSim μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτές τις ιστοσελίδες, τις δύο. Προσχάρη, άμα το κατεβάσετε από το SourceForge. Θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο, το οποίο πρώτος το download, κατεβάζει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι σαν RAR. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω εδώ, αυτό ανοίγει. Εδώ που το βλέπω, το κάνω extract στο computer μου, παραδείγματος χάρη στο desktop. Ανοίγω το folder του προγράμματος και το μόνο που έχω να κάνω είναι να πατήσω το install σαν administrator. Θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη εδώ πέρα και από το install θα γίνει install σε αυτό πέρα το folder. Λοιπόν, το πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει πάντως το shortcut CVSim και παρουσιάζεται αυτό το παράθυρο κατευθείαν. Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη, από το μέρος 1, το μέρος 2 και το μέρος 3. Στο μέρος 1 θα έχουμε την ένα διάγραμμα των συγκεντρώσεων με συναρτήση της απόστασης από το ηλεκτρόδιο εργασίας. Το ηλεκτρόδιο εργασίας, το οποίο ξύνει από το 0 και μέχρι στο διάλειμμα. Το δεύτερο εικονίδιο εδώ θα δείξει το κυκλικό πολυτομογράφημα, το οποίο δείχνει την ένταση του ρεύματος ως προς το δυναμικό, μεσάρωση του δυναμικού, ενώ στο τρίτο παράθυρο είναι εδώ πέρα το οποίο βάζουμε τις παράμετρες της κυκλικής βολταμετρίας. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με αυτό εδώ το κομμάτι, αποτελείται από τρία tab. Το πρώτο tab, το simulation, έχει διάφορες παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι η απόσταση από το ηλεκτρόδιο, η οποία θα δείχνει αυτό το διάγραμμα εδώ πέρα. Αυτή υπολογίζεται αυτόματα. Όμως αν βάλω κάποια τιμή εδώ, αυτή θα προσθεθεί στην αυτήν την οποία έχει υπολογιστεί αυτόματα. Εδώ έχω τα τρία δυναμικά. Το δυναμικό, αρχικό δυναμικό λέει τελικό δυναμικό και το δυναμικό το οποίο ξεκινάει η σάρωση. Στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι ότι θα ξεκινήσει από το δυναμικό αυτό, θα πάει στο δυναμικό, στο φάρμα δυναμικό και μετά θα επιστρέψει στο μείον 1 και θα ξαναγυρίσει στο 0. Αυτό είναι η ταχύτητα του βολτομογραφήματος, είναι 100 μιλιβόλτ ανασηκότητα. Αυτό το νούμερο δεν μπορεί να αλλάχθει, όμως μπορεί να αλλάχθει το νούμερο αυτό, το οποίο δείχνει τον πολλαπλασιασμό, πολλαπλασιάζει την τιμή της ταχύτητας. Προσχάρημα είναι 1, είναι 1 επί 100, άρα η ταχύτητα θα είναι 100 μιλιβόλτ ανά σεκόντ. Αν είναι 2, θα είναι 2 επί 100, άρα 200 μιλιβόλτ ανά σεκόντ. Αυτές τις τιμές πάλι, τα δύο αυτά τα εικονίδια πάλι δεν μπορούν να αλλάξουν. Δείχνει το δυναμικό και την ένταση του ρεύματος, η οποία έχουμε σε κάθε στιγμή της εξομοίωσης. Τώρα, αυτός είναι ο αριθμός των σημείων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Ο αριθμός των κύκλων στην ουσία δεν είναι κύκλοι, αλλά τον αριθμό δύο αντιστοιχούν σε ένα κύκλο. Όταν βάλω τον αριθμό 1, τότε θα κάνει σάρωση μόνο από το μείον 1 έως το 1. Τα νούμερα αυτά δεν χρειάζεται να αλλάχτούν. Το 045 έχει να κάνει
με τη διάχυση του ρεύματος, με τη διάχυση του στο διάλειμμα, ενώ η τιμή αυτή είναι το delay time, και το οποίο αν βάλω μια τιμή εδώ πέρα, τότε όταν θα ξεκινήσω την βελτομογραφία, αυτή θα παραμείνει σε αυτό το δυναμικό για τον χρόνο αυτό και μετά πριν ξεκινήσει να κάνει τη σάρωση. Τώρα, σε αυτά τα εικονίδια βάζουμε τις αντιδράσεις, είτε ηλεκτρονοχημικές είναι ενός ή δύο ηλεκτρονίων, είτε είναι χημικές αντιδράσεις, και παραδείγματος χάρη αυτό δείχνει ότι το 2 θα πάρει ένα ηλεκτρόνιο και θα αναχθεί στο 1 για να δώσει, το 1 σε δυναμικό 0,5 volt. Το 1 έχει να κάνει με την αντιστρεπτότητα της αντίδρασης, το 1 σημαίνει ότι είναι αντιστρεπτή, εδώ πέρα μπορεί να πάρει τη μέση από το 0 έως 1. Το 0 είναι όταν δεν είναι αντιστρεπτή η αντίδραση. Εδώ πέρα μπορώ να αλλάξω όποιο αντιδραστήριο θέλω, τον αριθμό του αντιδραστηρίου, ενώ εδώ πέρα μπορώ να βάλω το 1 ή το 2 ηλεκτρονίων, είτε να βάλω τίποτα. Το τίποτα σημαίνει ότι πρόκειται για χημική αντίδραση. Εδώ είναι η δεύτερη χημική αντίδραση, είναι η αναγωγή του 1 στο 3 με ένα ηλεκτρόνιο για να σε δυναμικό μείον 0,5 volt αντιστρεπτή πάλι. Τώρα σε αυτά τα ανταμάκια έχω τα 9 ενώσεις, θα δώσουν ή μπορώ να βάλω τις συγκεντρώσεις τους. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα έχω βάλει συγκέντρωση μόνο στην ένωση 1, 10 mm. Τα δύο αυτά τετραγωνάκια, τα box, τα δύο κουτιά αυτά έχουν τον αριθμό των αντιδράσεων, τον αριθμό των ενώσεων των οποίων χρησιμοποιούνται στην αντίδραση αυτή, στα κουτιά των αντιδράσεων. Αυτά υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Εδώ έχουμε δύο πληροφορίες, ότι το control θα σταματήσει το βολταμογράφημα όση ώρα το πατάμε, όταν το αφήσουμε θα συνεχίσει, ενώ με το alt θα βγούμε από το βολταμογράφημα. Το time tag, τα τρία αυτά checkboxes, αν κάνω check αυτό το time X, τότε αυτό που θα γίνει είναι ότι στον άξονα χ, αντί να έχω το δυναμικό, θα έχω τον χρόνο, ενώ με το reverse Y και το reverse X απλώς αντιστρέφω την κατεύθυνση των αξόνων στις βολταμογραφίες. Με το clear καθαρίζω ότι η βολταμογράφη υπάρχει, με το reset μπορώ να ξαναβάσω μέσα στην εικόνα βολταμογραφήματα μέσα στα maximum και στα minimum των τιμών Y and X. Όταν πατήσω το δεύτερο tab, File, τότε αυτό θα μου δώσει αυτή την εικονίδια εδώ. Εδώ έχουμε το directory, στο οποίο είτε θα γίνονται save είτε μπορούμε να διαβάσουμε κάποια βολταμογραφήματα. Αυτό μπορώ να το καθορίσω από εδώ. Παραδείγματος χάρη τώρα είναι στο CVSim. CIM1 έχει να κάνει με το όνομα της χρησιμοποίησης του οποίου δίνουμε. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, CIM1, CIM2 ή ό,τι θέλουμε. Το load είναι για να διαβάσουμε πειραματικά φάσματα ή τα οποία είναι σε μορφή text. Το insert experimental είναι για να διαβάσουμε πειραματικά, να προσθέσουμε στα ήδη υπάρχοντα πειραματικά φάσματα σε text μορφή. Delete είναι για να σβήσουμε κάποιο φάσμα το οποίο δεν θέλουμε από αυτά τα οποία εμφανίζονται μέσα στην εικόνα, αυτά τα οποία θα είναι πάνω με τον αριθμό εδώ. Ενώ save είναι για να σώσουμε τα φάσματα τα οποία υπάρχουν, είτε το πειραματικό, το κύριο πειραματικό, είτε τα πειραματικά τα οποία εμφανίζονται μέσα στην εικόνα αυτή την οποία έχουμε. Το clipboard 1 και το clipboard 2, το clipboard 1, όταν το πατήσω το chart 1 του clipboard, τότε θα μεταφέρει στην προσωρινή μνήμη RAM ό,τι υπάρχει στην εικόνα αυτή να είναι, ενώ το chart 2 ό,τι υπάρχει σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το εικονίδιο εδώ, και με ανάλυση επί 4, δηλαδή ό,τι υπάρχει εδώ αλλά επί 4 φορές. Αυτό μπορώ να το αλλάξω, να το κάνω άμα θέλω μεγαλύτερη ανάλυση. Εδώ είναι ακόμα το οποίο μπορώ να το βάλω για να εμφανιστεί στα αρχικά
αρχεία τα οποία θα εσωθούν. Στο view έχω διάφορες παραμέτρους. Το χύψη είναι για να μετατοπίσω το κάθε φάσμα ξεχωριστά μέσα στην, στο γράφημα. Το RGB είναι για να καθορίσει το χρώμα το οποίο θα έχει το κάθε πειραματικό, το κάθε φάσμα το οποίο έχω μέσα στα, μέσα στα παράθυρα αυτά. Area είναι για να, για να έχουν επιθετωμένοι, για να φαίνεται ότι είναι καλυμμένο. Το area με κάπου, ενώ το λάγκμουθ είναι το πάχος των γραμμών. Το ε και το, το x και y είναι το ότι θα δείχνουν οι άξονες x y στο, στα τομογραφήματα. Τώρα, τα κουτιά εδώ πέρα δείχνουν το maximum και το minimum της εικόνας που εμφανίζουν το χύψη. Εδώ είναι η αριθμή των επιγραμματικών φασμάτων και εδώ του εξομοιωμένου τα οποία θα εμφανίζονται. Με clear είναι για να καθαρίσουμε ό,τι φάσμα υπάρχει, να μην υπάρχει κανένα φάσμα. No reset για να επαναφέρουμε το, στο maximum χύψη τα φάσματα τα οποία έχουμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας κάνουμε την πρώτη μας εξομοίωση, χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους οι οποίες είναι ήδη έτοιμες. Εδώ να δούμε ότι έχουμε το σε 1, το 2, το 1 και το 3, άρα θα δούμε μαύρες κουκίδες, μπλε, κόκκινες και μπλε. Έτσι συγκεντρώσεις των τριών αυτών μορίων. Εδώ θα φανεί το πρωταπογράφημα. Έχουμε συγκέντρωση 10 μιλιμόλ μόνο για το 1, οπότε αν πατήσω Start, βλέπετε ότι είναι στα 10 μιλιμόλ, ενώ τα άλλα είναι στο 0. Καθώς γίνεται όμως το φωτοβολταμογράφημα, βλέπετε ότι στο ηλεκτρόδιο πάνω αυξάνεται η συγκέντρωση του 2 και το ποια είναι η συγκέντρωση του μέσα στο διάλειμμα μέχρι στα 104H. Μια τιμή που έχω χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Και εδώ βλέπουμε το κυκλοδαμογράφημα, την οξύδωση στο 0,5 του 1 στο 2 και την αναγωγή του 1 στο 3 στα -0,5 και οι δύο αντιθρεπτές όπως τις έχω βάλει. Τώρα αν θέλω να δω το τι γίνεται σε κάθε σημείο, ποια είναι η συγκεντρώση σε κάθε σημείο του βολταμογράφηματος, μπορώ να πατήσω απλώς την τιμή πάνω στο βολταμογράφημα, προς χάρη εδώ σε αυτό το σημείο, βλέπετε. Αυτό το σημείο μπορώ να το μετακινώ επίσης με το W μπροστά ή πίσω με το S και ταυτόχρονα να παρακολουθώ και το τι γίνεται στις συγκεντρώσεις. Τα δυναμικά που είπε φαίνονται σε αυτό το, τα δύο κουτιά, τα οποία δεν μπορούν να ελαχθούν. Τώρα, μπορώ για παραδείγματος χάρη να μετατρέψω την, την οξείδωση σε δύο ηλεκτρονίων οξείδωση. Αν ξαναπατήσω πάλι το θαμογράφημα, τότε αυτό το οποίο θα παρατηρήσω είναι ότι θα δω τις δύο μεταβολές, τη μία να είναι δύο ηλεκτρονίων και την άλλη να είναι ενός ηλεκτρονίου. Λοιπόν, η μία η οξείδωση είναι δύο ηλεκτρονίων και η άλλη είναι ενός ηλεκτρονίου. Αν πατήσω αντίστροφα τον άξονα XY, τότε το βολταμογράφημα θα εμφανιστεί αντίστροφα.